στους υπολογισμούς. Οπότε, να δούμε την πρώτη άσκηση. Λέει ότι έχουμε ένα βραχίον ο οποίος έχει μια πρισματική και μια περιστροφική άρθρωση. Δεν μας δίνει το κινηματικό διάγραμμα, οπότε δεν ξέρουμε πώς ακριβώς είναι αυτές οι αρθρώσεις. Ας θεωρήσουμε ότι πρώτα είναι η πρισματική και μετά είναι η περιστροφική άρθρωση, οπότε έχουμε τις μεταβλητές των αρθρώσεων, την πρισματική άρθρωση έχουμε τη μετατόπιση D1 και την περιστροφική άρθρωση την περιστροφή θ2, τη γωνία περιστροφής θ2. Και μας λέει η άσκηση ότι οι συνταγμένες του τελικού υπενεργητή δίνονται από αυτές τις σχέσεις, για το μεν χ ισχύει αυτή εδώ πέρα η σχέση, για το μεν ψ ισχύει αυτή εδώ πέρα η σχέση, για το μεν z ισχύει αυτή εδώ πέρα η σχέση, οπότε χ ψ z οι μονάδες είναι σε εκατοστά, σαντιμέτρα. Και το πρώτο ερώτημα είναι να υπολογιστούν οι τρεις πρώτες γραμμές του Ιακωβιανού πίνακα. Το δεύτερο ερώτημα είναι εάν ο τελικός υπενεργητής πάει σε μια συγκεκριμένη θέση, σε αυτήν εδώ πέρα, και σε αυτή τη θέση ταχύτητες που έχει ο τελικός υπενεργητής είναι για το μεν χ, δηλαδή κατά μήκος του άξονα χ είναι αυτή, κατά μήκος του άξονα z είναι αυτή, κατά μήκος του άξονα ψ, επειδή το ψ είναι σταθερό, δεν υπάρχει ταχύτητα, είναι ακίνητο. Οπότε η ταχύτητα είναι μηδενική, γι' αυτό δεν τη δίνει. Τέλος πάντων, λέει να υπολογιστούν, αν θέλουμε σε αυτή τη θέση ο τελικός υπενεργητής να έχει αυτή την ταχύτητα, να υπολογιστούν πόσο θα πρέπει να είναι οι ταχύτητες των δύο αρθρώσεων. Μα εδώ πέρα φαίνεται ότι υπάρχει κάποια δυσκολία εκ πρώτης άποψης, γιατί δεν έχουν το κινηματικό διάγραμμα, οπότε θα πει κάποιος πώς μπορούν να υπολογίσουν μια Ιακωβιανό πίνακα. Γιατί είχαμε δει την προηγούμενη φορά ότι και έχω το κινηματικό διάγραμμα, ακολουθώ τη διαδικασία που είχαμε περιγράψει με το βοηθητικό πινακάκι ανάλογα με το είδος άρθρωσης και κάνουμε τους υπολογισμούς. Ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε το κινηματικό διάγραμμα, οπότε πώς μπορούν να υπολογίσουν τον Ιακωβιανό πίνακα. Και συγκεκριμένα τις τρεις πρώτες γραμμές, γιατί δεν θέλει όλες τις γραμμές του πίνακα. Πρώτα απ' όλα ο Ιακωβιανός πίνακας, έχουμε πει, θα έχει 6 γραμμές, γιατί είναι οι 6 συνιστώσεις ταχύτητας του τελικού υπενεργητή και επειδή έχουμε 2 αρθρώσεις, θα έχει 2 στήλες. Οπότε, και εμείς θέλουμε από τα 6 στοιχεία που έχει ο Ιακωβιανός πίνακας, συγγνώμη, από τα 12 στοιχεία που έχει εδώ πέρα συνολικά, μας ενδιαφέρουν τα στοιχεία που είναι στις τρεις πρώτες γραμμές. Τα υπόλοιπα 3 στοιχεία δεν μας ενδιαφέρουν, τουλάχιστον σύμφωνα με την άσκηση. Λοιπόν, για να υπολογίσουμε τα στοιχεία του Ιακωβιανού πίνακα, θα πρέπει να θυμηθούμε λιγάκι, το είχαμε αναφέρει λίγο στην αρχή όταν αρχίσαμε να μιλάμε για τον Ιακωβιανό πίνακα, τι ακριβώς είναι ο Ιακωβιανός πίνακας, δηλαδή αυτά που υπολογίζαμε τις προηγούμενες φορές και βρίσκαμε εδώ πέρα τους συντελεστές, στην ουσία τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είχαμε πει ότι είναι οι μερικές παράγωγοι των συντεταγμένων του τελικού υπενεργητή, το χ ψ z, ως προς τις μεταβλητές των αρθρώσεων, το οποίο τι σημαίνει, συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα ισχύει η δυσταχύτητα του τελικού υπενεργητή ότι είναι Ιακωβιανός πίνακας επί της ταχύτητας των αρθρώσεων. Λοιπόν, εξ ορισμού, ο Ιακωβιανός πίνακας, ας να το κάνω λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, τι έχει. Αυτό εδώ πέρα το στοιχείο που εμείς υπολογίζαμε και βρίσκουμε κάποια έκφραση, στην ουσία αυτό είναι η παράγος της χής συντεταγμένης ως προς το D1 και το διπλανό στοιχείο είναι η παράγος της χής συντεταγμένης ως προς το θ2. Είναι μερική παράγος. Αυτό το θήτα εδώ πέρα συμβολίζει μερική παράγωση. Εδώ πέρα είναι η μερική παράγωση της ψης συντεταγμένης ως προς D1, η μερική παράγωση της ψης συντεταγμένης ως προς το θ2. Και αντίστοιχα εδώ πέρα η μερική παράγωση της ψης συντεταγμένης ως προς το D1,
τη ζέτηση δεταγμένη σε μερική παράγωγο ω προ το θ2. Αυτό είναι εξορισμό, αυτός είναι εξορισμό Ιακωβιανός πίνακας. Από εκεί πέρα βέβαια εμείς έχουμε φτιάξει μια διαδικασία λογαριθμική ώστε να μην χρησιμοποιούμε παραγόγους, να μην καταφεύγουμε σε υπολογισμό παραγόγων, αλλά το αποτέλεσμα που προκύπτει στην ουσία είναι αυτός ο υπολογισμός. Πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, που θέλω εγώ τις τρεις πρώτες γραμμές, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να υπολογίσω πόσο είναι αυτές οι παραγόγους που έχουμε γράψει εδώ πέρα. Οπότε, εγώ έχω την έκφραση για το χ, που λέει ότι το χ είναι 20 φορές το ημίτονο της γωνίας. Οπότε, η μερική παράγωγος του χ ως προς την μεταβλητή D1, αφού το χ δεν έχει κάποια εξάρτηση από το D1, αυτή η παράγωγος θα είναι τι, θα είναι προφανώς 0. Και η μερική παράγωγος του χ ως προς την άλλη μεταβλητή της άρθρωσης ως προς θ2 θα είναι η παράγωγος αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή θα πρέπει να υπολογίσουμε αυτή την παράγωγος προς θ2. Στην ουσία θα πρέπει να παραγωγήσουμε το ημίτον. Θυμόμαστε ότι η παράγωγος του ημιτόνου είναι το συνημίτον. Οπότε αυτή η παράγωγος είναι 20 φορές το συνημίτον της γωνίας θ2. Οπότε να πάμε εδώ πέρα και γράψουμε τις τρεις πρώτες γραμμές του πίνακα, η πρώτη γραμμή θα έχει τις τιμές 0 και 20 φορές το συνημίτονο θ2. Αντίστοιχα, για το ψ, το ψ είναι ακόμα πιο εύκολο, το ψ είναι σταθερό, 10 εκατοστά, οπότε η μερική παράγωγος του ψ τόσο ως προς τη μία μεταβλητή ως και προς την άλλη μεταβλητή των δύο αρθρώσεων θα είναι προφανώς 0, γιατί το ψ δεν εξαρτάται ούτε από το D1 ούτε από το θ2. Οπότε η δεύτερη γραμμή του πίνακα θα είναι 0, 0. Και για την τρίτη γραμμή του πίνακα γράφουμε ποια είναι η έκφραση για το Z, όπως μας το δίνει, ότι είναι 20, συγγνώμη, 30 συν D1 συν 20 φορές το συνημίτονο της γωνίας θ2 και πάμε να υπολογίσουμε τις δύο παραγωγές, δηλαδή τη μερική παράγωγη του Z ως προς το D1, να παραγωγήσουμε, να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι σε πρώτη φάση μια συνάρτηση μόνο του D1, εάν το παραγωγήσω αυτό που προκύπτει είναι μονάδα. Και ύστερα πάω να υπολογίσω τη μερική παράγωγη του Z ως προς το θ2, δηλαδή θεωρήσουμε τώρα πλέον προσωρινά ότι είναι συνάρτηση μόνο του θ2, οπότε οι δύο πρώτοι όροι, αφού δεν έχουν εξάρτηση από το θ2, φεύγουν και παράγωγος του συνημιτών ξέρουμε ότι είναι το μείον ημίτονο, οπότε είναι μείον 20 ημίτονο θ2. Οπότε στην τρίτη γραμμή θα έχουμε 1 και μείον 20 φορές το ημίτονο θ2. Οι υπόλοιπες τρεις γραμμές του πίνακα δεν μας ενδιαφέρουν. Τι είναι? Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Τι μας λέει τώρα για το β' ερώτημα? Ότι έχουμε πάει στη θέση 0, 15, 20, δηλαδή το χ ψ ζ είναι 0, 15, 0, 10, 20, συγγνώμη, 0, 10, 20. Έχουμε συγκεκριμένες ταχύτητες. Ταχύτητα κίνησης κατά μήκος του άξονα χ σε αυτή τη θέση μας λέει ότι η άσκηση ότι είναι 20 εκατοστά το δευτερόλεπτο. Και ταχύτητα κίνησης κατά μήκος του άξονα Z είναι 10 εκατοστά το δευτερόλεπτο. Και μας λέει να βρούμε πόσο είναι ταχύτητα της πρώτης άρθρωσης, δηλαδή να βρούμε πόσο είναι αυτό εδώ και πόσο είναι η ταχύτητα της δεύτερης άρθρωσης, δηλαδή να βρούμε πόσο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε τον Ιακωβιανό πίνακα. Τον Ιακωβιανό πίνακα έχουμε, τι πράγμα έχουμε? Έχουμε αυτά αφορούν στο πρώτο ερώτημα, οπότε να τα απομονώσουμε λίγο. Λοιπόν, τον Ιακωβιανό πίνακα έχουμε αυτό το κομμάτι του Ιακωβιανού πίνακα που έχει τις τρεις πρώτες γραμμές.
Εδώ τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν, τι ισχύουν. Οπότε εδώ είναι τα χείλια της πρισματικής άρθρωσης, από κάτω είναι τα χείλια της περιστροφικής άρθρωσης. Λοιπόν, από τον πίνακα αυτό έχουμε ότι το χ τελεία είναι 0 επί d1 τελεία, οπότε το βάζουμε και είναι 20 φορές επί θήτα 2 τελεία. Το ψ τελεία, ταχύτητα δηλαδή κατά μήκος του άξονα ψ είναι μηδενική, εντάξει δεν μας ενδιαφέρει, και το z τελεία θα είναι 1 από την ταχύτητα της πρώτης άρθρωσης μείον 20 φορές. Λοιπόν, εδώ πέρα, τι ξέρουμε εμείς, ξέρουμε αυτή την ταχύτητα, μας τη δίνει. Θέλουμε να υπολογίσουμε ποιο πράγμα. Αυτό εδώ πέρα. Προφανώς από εδώ πέρα θα το υπολογίσουμε. Απλώς αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα, αυτό που είναι άγνωστο, είναι πόσο είναι το θ2, ποια είναι η γωνία. Αυτό εδώ πέρα δεν το ξέρουμε. Αν ξέρουμε και αυτό εδώ πέρα, ότι είναι για παράδειγμα, λέω εγώ 30 μοίρες, θα ήμασταν OK, θα τα ξέραμε όλα. Οπότε θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να λύσουμε ως προς θ2 τόνος. Και αν βρω το θ2 τόνος, πότε, αν δηλαδή έχω και αυτό εδώ πέρα και ξέρω και τη γωνία, ξέρω αυτό μου το δίνει η άσκηση, τι μπορώ να υπολογίσω πλέον, μπορώ να υπολογίσω αυτό εδώ πέρα, το D1 τόνος. Να λύσω προς το D1 τόνος, αυτό το Z τόνος το έχουμε, μας το δίνει η άσκηση, αυτό εδώ πέρα είναι δεδομένο. Οπότε στην ουσία το όλο πρόβλημα ανάγεται να βρούμε πόσο είναι αυτή η γωνία, πόσο είναι η γωνία η θ2. Λοιπόν, για πάμε. Να δούμε. Στα δύο μπορώ να την υπολογίσω από αυτή εδώ πέρα τη σχέση. Την πρώτη σχέση. Εδώ πέρα. Μας λέει το χ ότι είναι γενικά είναι 20 φορές το ημίτονο της γωνίας. Οπότε, αφού το χ είναι 0, μας λέει ότι είμαστε στη θέση 0, 10, 20. Αφού το χ είναι 0, σημαίνει ότι 20 φορές ημίτονο θ2 κάνει 0, το οποίο σημαίνει το ημίτονο θ2 είναι 0. Οπότε για ποια γωνία παίρνουμε ημίτονο 0, παίρνουμε για τις 0 μοίρες. Οπότε η γωνία είναι πολύ απλά 0 μοίρες. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα. Αφού έχουμε και τη γωνία, πάμε στην πρώτη σχέση. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Γιατί δεν βάζουμε 180 και 180, 0 και 180. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, οπότε λες να είναι 0, okay, ή 180. Ναι, αυτή είναι σωστή παρατήρηση. Αυτό, για να το δούμε, λοιπόν... Λοιπόν, αυτό ίσως να το δούμε, αν επαληθεύεται αυτή εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δούμε από εδώ πέρα. Αν περάμε 0 ή 180, αν σε αυτό εδώ πέρα, για αυτήν εδώ πέρα, προκύπτει κάτι άτοπο. Λοιπόν, το Z, ωραία. Οπότε αυτή είναι σωστή παρατήρηση. Okay. Λοιπόν, το Z μας λέει ότι πρέπει να είναι πόσο, 20. Για να δούμε. Το Z πρέπει να είναι 20. Το οποίο σημαίνει 30 συν D1 συν 20 cos θ2 πρέπει να κάνει 20. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, αν το θ2 είναι 0 μοίρες, το cos θ2 θα κάνει μονάδα. Οπότε θα έχουμε 30 συν d1 συν 20 ίσον 20. Όχι, sorry παιδιά, γιατί 20, 50 είναι, πού το βρήκα το 20.
Είναι 50, συγγνώμη παιδιά, είναι 50 εδώ πέρα, έτσι. Okay. Αυτό είναι 50, έτσι. Οπότε θα πάμε να δούμε τους υπολογισμούς, γιατί έβλεπα κάτι περίεργο. Οπότε αυτό είναι 50, οπότε 30 συν 1 cos θ2, αν θεωρήσουμε ότι είναι 0 μοίρα στο συνμήτων, θα είναι μονάδα, οπότε 30 συν 1 συν 20 ίσον 50. Οπότε έχουμε 50 συν d1 ίσον 50, από αυτό προκύπτει ότι το d1 είναι 0. Σαν τη μετρή. Δηλαδή η πρώτη άρθρωση δεν έχει μετατοπιστεί. Το οποίο είναι λογικό, δεν είναι κάτι παράλογο. Το παράλογο θα ήταν αν βγάζαμε μία αρνητική τιμή. Λοιπόν, αν τώρα πάρουμε... Αυτό είναι το επόμενο. 180 μοίρες. Γιατί για τις 180 μοίρες πάλι το ημίτονο είναι 0. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το σύν ημίτονο θ2 θα ήταν μείον 1. Οπότε θα είχαμε 30 συν d1 μείον 20 ίσον 50. Οπότε αυτό κάνει 30 μείον 20, 10, οπότε το d1 θα κάνει 40 εκατοστά. Έτσι, 30 μείον 20, 10, πάμε από την άλλη πλευρά, οπότε δίνει 40 εκατοστά. Λοιπόν, οπότε και αυτό είναι αποδεκτό. Δηλαδή, η τιμή για το d1 αυτή δεν έχει κάτι περίεργο. Το περίεργο θα σας πω, θα ήταν να βγαίνει αρνητική τιμή. Θεωρούμε ότι η μετατόπιση στο d1 ότι έχει... Ξεκινάει από το 0 και έχει μόνο θετικές τιμές. Οπότε και αυτό είναι αποδεκτό. Οπότε και το θ2 ίσον 180, όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης νομίζω. Ήταν εσύ, δεν ήσουν ο Μιχάλης που το πες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε και αυτό είναι αποδεκτό. Οπότε αν κάποιος έλεγε στο διαγώνισμα, αν ήταν σε αυτό το διαγώνισμα, ότι παίρνω 180 μοίρες, βέβαια, και θα θεωρούταν αποδεκτή λύση. Εγώ πήρα την πιο απλή περίπτωση, το θ2 ίσον 0, το οποίο βέβαια ήταν η μία λύση, η αποδεκτή, αλλά υπάρχει και δεύτερη λύση, η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί για κάποιο λόγο. Οπότε, οποιαδήποτε από τις δύο, ας πούμε ότι παίρνουμε την πρώτη λύση τελικά, αυτή εδώ πέρα, επειδή είναι το 0 και ας πούμε ότι είναι λίγο πιο απλό. Οπότε, και να δούμε και με τη δεύτερη λύση τι τιμές προκύπτουν, τι διαφοροποιήσεις θα προκύψουν. Βέβαια, οι διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν δεν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Γιατί, λοιπόν, ακόμα και αν πάρουμε θ2 180 μοίρες, πάμε να το δούμε. Όχι, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, οπότε, να πάρουμε τις 0 μοίρες, οπότε το χ τελεία θα είναι 20 φορές το συνημίτωνο των 0 μοιρών, δηλαδή 20 επί 1. Οπότε θα είναι 20 φορές το θ2 τόνος. Οπότε το θ2 τόνος θα είναι χ τελεία δια 20. Το χ τελεία μας λέει ότι είναι 20 σαντιμέτρο, οπότε το θ2 τόνος έτσι θα είναι βέβαια 40, γιατί είναι περιστροφική ταχύτητα. Εδώ πέρα αυτός ο συντελεστής 20, φανταστείτε ότι όλο αυτό εδώ πέρα είναι σε κατάλληλες μονάδες. Οπότε, αν το θ2 τόνος είναι rad ανά σεκόντ, οπότε αυτό είναι σαντιμέτ ανά σεκόντ, σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να είναι σε μονάδες σαντιμέτ ανά rad. Όλο αυτό εδώ πέρα, δηλαδή όλο αυτό εδώ πέρα έχει μονάδες σαντιμέτ ανά rad. Θεωρούμε. Οπότε, για να βγαίνουν και σωστά οι μονάδες. Οπότε, όλο αυτό εδώ πέρα, το 20, επί cos θ2 cos ο μηδενός, έτσι, όλο αυτό εδώ πέρα έχει μονάδες σαντιμέτ ανά rad, οπότε διαρούμε δια 20, οπότε βγαίνει ένα rad ανά σεκόντ. Λοιπόν, και πάμε για το άλλο, για το z τόνος. Το z τόνος σε αυτή την περίπτωση θα ήταν d1 τόνος μείον 20 φορές ημίτωνο θ2, το θ2 είναι 0 μοίρες, οπότε το ημίτωνο θ2 θα ήταν 0, οπότε το d1 τόνος θα ήταν απλώς z τόνος, δηλαδή το d1 τόνος θα ήταν το Z τόνος, πόσο είπαμε ότι είναι, 10 σαντιμέτρα το δευτερόλεπτο.
Λοιπόν, τώρα, αν παίρναμε τη λύση με τις 180 μοίρες, για τον D1 τόνος δεν θα αλλάζει κάτι, γιατί πάλι θα είχαμε η μη των 180 μοιρών, το οποίο θα κάνει πάλι 0, οπότε πάλι το Z τόνος θα ήταν D1 τόνος, δηλαδή 10 εκατοστά το δευτερόλεπτο. Οπότε εδώ πέρα δεν θα είχαμε θέμα, θα ήταν η ίδια τιμή. Αυτό που θα άλλαζε θα ήταν το πρώτο, σε αυτή την περίπτωση το χ τόνος θα ήταν 20 φορές στην ημί των 180 μοιρών, το οποίο αυτό κάνει μείον 1, οπότε θα είχαμε μείον 20 θήτα 2 τόνος, οπότε το χ τόνος θα ήταν, συγγνώμη, το θήτα 2 τόνος, θα έβγαινε σε αυτή την περίπτωση, τι θα έβγαινε, μείον 1 ραπ ανασεκόν, το οποίο βέβαια αυτό θα μπορούσε κάποιος, ότι αν εγώ θεωρώ ότι η ταχύτητα περιστροφής το μείον 1 ραντ ανά σεκόν σημαίνει ότι η άρθρωση δεν περιστρέφεται σύμφωνα με τη θετική φορά περιστροφής, δηλαδή αν η θετική φορά περιστροφής ήταν για παράδειγμα έτσι, ότι η άρθρωση περιστρέφεται έτσι. Αυτή θα ήταν η ερμηνεία αν ήταν να κάνουμε αποδεκτή αυτή τη λύση. Οπότε ναι, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή και η 180 μοίρες, θεωρούντας βέβαια ότι η άρθρωση μπορεί να πάει και έτσι, δηλαδή να πάει 0,180, αλλά μπορεί να κινηθεί και έτσι, δηλαδή θα μπορούσα να έχω ένα κινητήρα ο οποίος μπορεί να κάνει 0,180, αλλά να κάνει και την ανάποδη φορά, δηλαδή να κινηθεί και ανάποδα με τη θετική φορά. Αν στην πρακτική υλοποίηση υπήρχε ένας τέτοιος κινητήρας ο οποίος στην ουσία να κάνει 360 μοίρες, δηλαδή να κάνει, μπορεί να κάνει μια περιστροφή 360 μοίρες, 0,180 και 0-180, να κάνει πλήρως περιστροφή, ναι, τότε αυτό θα ήταν αποδεκτό. Αλλά αν ο κινητήρας δεν μπορούσε να κάνει αυτή την περιστροφή, δηλαδή ήταν μόνο 0,180 που είναι κάτι σύνηθες, δηλαδή πολλοί κινητήρες πάνε από 0 μέχρι 180. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, αν είχαμε ένα τέτοιο κινητήρα, αυτή η λύση δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Εντάξει, οπότε υπό προϋποθέσεις οι 180 μοίρες γίνονται αποδεκτές. Εντάξει, παιδιά, κατανοητό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Αν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, ο αλγόριθμος που τρέχει το μηχάνημα θα διαλέξει την πιο σύντομη και λιγότερη μετατόπιση στον βραχίωνα, δηλαδή 0 μοιρές. Η λογική ποια θα ήταν, τώρα αυτό είναι καλό ερώτημα, εννοείς πρακτικά στον ο μικροελεκτής όταν θα υλοποιεί αυτή εδώ πέρα την κίνηση, εννοείς, προγραμματιστικά, έτσι, ο αλγόριθμος πώς θα είναι, τι θα κάνει. Ναι. Λοιπόν, ο αλγόριθμος, ίσως να θυμηθούμε λιγάκι αυτά που λέγαμε πέρυσι στην εισαγωγή στη ρομποτική, που μιλάγαμε για τροχιά, που λέγαμε ότι είμαστε από ένα αρχικό σημείο και πάμε σε ένα τελικό σημείο, οπότε ποια θα είναι η τροχιά που θα διαγράψει, θέλω να πω. Έχει να κάνει λιγάκι με το πώς σχεδιάζεται η τροχιά, δηλαδή στην πράξη. Έστω ότι το σημείο αυτό που μας δίνει η άσκηση είναι αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το σημείο που έχει συνταγμένες 0,10,50, εντάξει τώρα δεν είναι στο χώρο, το ζωγραφίζω στο επίπεδο, είναι αυτό εδώ το σημείο. Οπότε είναι το τελικό σημείο, ας το πούμε το σημείο Β. Ας πούμε ότι ο βραχιώνας ξεκινάει από ένα σημείο Α, οπότε εμείς τι λέμε στην ουσία, εμείς λέμε, εδώ πέρα η άσκηση βέβαια δεν το λέει, η άσκηση μας λέει τι γίνεται εδώ πέρα, ότι θέλω να πάει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και όταν φτάσει σε αυτό το σημείο να έχει συγκεκριμένη ταχύτητα. Εμείς όμως στην πράξη αυτό που θα κάναμε Μιχάλη και οι υπόλοιποι είναι ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε την τροχιά, δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε αυτά που λέγαμε και πέρσι, ποιο είναι το αρχικό σημείο στις συντεταγμένες του, να ξέρουμε με τι ταχύτητα θέλουμε να ξεκινάει από το αρχικό σημείο, θέλουμε να ξεκινάει με μηδενική ταχύτητα ή θέλουμε να έχει κάποια μη μηδενική ταχύτητα. Και ώστε να αποφασίσουμε τι τροχιά θα έχει, δηλαδή η τροχιά θα είναι απλώς ευθύγραμμη
ακολουθήσει μια τέτοια τροχιά ή θα ακολουθήσει κάποια καμπυλόγραμμη τροχιά. Θα πάει κάπως έτσι. Ή, ξέρω κι εγώ, θα μπορούσε να κάνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Οπότε, αν θυμόσαστε, θα πρέπει να βρούμε εμείς την έκφραση. Και επίσης, βέβαια, πόσο χρονικό διάστημα, πόσο χρόνο θέλουμε να κάνει αυτή την κίνηση. Το χρονικό διάστημα θέλουμε να την κάνει σε ένα σεκόν, για παράδειγμα, σε μισό σεκόν. Αυτά που λέγαμε πέρσι. Οπότε, εμείς θα πρέπει να έχουμε βρει τη σχέση που δίνει πώς μεταβάλλεται το χ με τον χρόνο, αντίστοιχα το ψ με τον χρόνο. Το ψ με τον χρόνο βέβαια είναι σταθερό. Ας πούμε ότι θα είναι 10 και το z με τον χρόνο. Ώστε όταν φτάσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, το β που έχει συγκεκριμένες συντεταγμένες, ώστε να έχουμε και τη συγκεκριμένη ταχύτητα για το χ και για το z. Ταχύτητα για το ψ προφανώς θα είναι 0. Οπότε αυτό που θα κάναμε εμείς προγραμματιστικά, θα λέγαμε, θα σας το γράψω στο περίπου, θα είχαμε μέσα στο μικροελεκτή, θα λέγαμε, θα είχαμε ένα βρόχο φόρ τάφισον 0 με ένα βήμα, για παράδειγμα 10 μιλισέκον μέχρι τη διάρκεια της κίνησης, ας πούμε τη διάρκεια της κίνησης ότι είναι ένα σεκόντο, οπότε θα θεωρήσουμε ότι ο χρόνος στο μικροελεκτή θα μετράει σε μιλισέκον, θα ήταν μέχρι 1000, οπότε αυτό εδώ πέρα, αυτός ο βρόχος θα παίζει το ρόλο του χρονόμετρου. Γιατί το κάνουμε αυτό, για να κάνει ομαλή κίνηση. Δηλαδή, λέμε στον βραχιόνα να κάνει, για χαρά, να κάνει βηματάκια, μικρά βηματάκια, να μην πάει από το α στο β απότομα, γιατί θα κάνει μια πολύ απότομη κίνηση. Οπότε του λέμε να πάει, ας πούμε, ότι αν έχουμε επιλέξει την πάνω τροχιά, να πάει αρχικά εδώ, μετά εδώ, μετά εδώ, οπότε η κίνηση θα είναι ομαλή. Οπότε αυτό είναι το νόημα. Οπότε εμείς θα υπολογίσουμε πόσο είναι το χ, εφαρμόζοντας αυτήν εδώ πέρα την εξίσωση, ας πούμε. Ας πούμε ότι αυτή εδώ πέρα εξίσωση εντελώς στοιχεία. Τη γράφω ότι είναι 2 ταφ τετράγωνο συν 5 ταφ συν 6. Εντελώς στοιχεία. Οπότε θα γράφαμε εδώ πέρα ότι οκ, χ θα είναι ταφ επί 2 συν 5 επί ταφ συν 6. Το ψ θα ήταν 10, ας πούμε το ψ είναι σταθερό, οπότε το ψ είναι σταθερό. Το z, αν θεωρήσουμε ότι είναι ταφ τετράγωνο συν 8 ταφ συν 1, εντελώς στοιχείο, θα λέγαμε το z θα είναι ταφ επί ταφ συν 8 επί ταφ συν 1. Μετά θα έπρεπε να βρούμε τις αντίστροφες σχέσεις, αυτά που λέγαμε πέρσι στην εισαγωγή στη ρομποτική, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε βρει τις αντίστροφες σχέσεις, οι οποίες να μας λένε ότι το D1 πώς δίνεται συναρτήση τον Χ, Ψ, Ζ και το Θ2 πώς δίνεται συναρτήση τον Χ, Ψ, Ζ. Οπότε θα λέγαμε το D1, νομίζω από εδώ πέρα βγαίνει κιόλας. Ναι, θα λέγαμε ότι τι, ότι το θ2 θα είναι αντίστροφο ημίτονο, ασύν ονομάζεται προγραμματιστικά, του χ δια 20, οπότε θα είχαμε το θ2 και το, αφού έχουμε το θ2 θα υπολογίζαμε το d1, θα λέγαμε ότι το d1 θα ήταν το z μείον 30 μείον 20 επί cos θ2. Αυτό θα κάναμε, Μιχάλη, εννοώ, προγραμματιστικά. Να μου πεις πώς θα είχαμε αυτή την ταχύτητα εδώ πέρα. Αυτή η ταχύτητα θα είχε προκύψει όταν είχαμε σχεδιάσει την τροχιά. Γιατί όταν σχεδιάζαμε την τροχιά θα λέγαμε, αν θυμόσαστε από πέρσι που κάναμε τα αντίστοιχα, είχαμε βάλει οριακές συνθήκες. Λέμε ότι στο σημείο α έχει αυτές τις συντεταγμένες και θέλουμε να έχει αυτή την ταχύτητα και λέγαμε ίσως και για επιτάχυνση να έχει και αυτή την επιτάχυνση. Το σημείο β, το τελικό σημείο, να έχει που είναι έχει συγκεκριμένες συντεταγμένες, να έχει αυτή την ταχύτητα και αυτή την επιτάχυνση. Οπότε, το ότι θα έχει τη συγκεκριμένη ταχύτητα στο σημείο β, στην ουσία, θα έχει προκύψει από το σχεδιασμό της τροχιάς, δηλαδή από τα πολυόνυμα που θα έχουμε βγάλει εδώ πέρα. Και κατανοητό, ποια θα ήταν η πρακτική, ενώ η πρακτική υλοποίηση αυτού του πράγματος. Εντάξει. Ναι, ποια γωνία θα διαλέξεις, την 0 ή την 180. Αν πάρουμε εδώ ασύν χ δια 20, όπως το πήραμε, οκ,
Το χ είναι 0, έτσι, οπότε ο υπολογιστής, το Arduino, θα πάρει το 0 δηλαδή. Θα βάζει 0, θα παίρνει το θ 2-0. Άρα παίρνει την ελάχιστη μετατόπιση ουσιαστικά. Δεν είναι, είναι... Okay. Ελάχιστη μετατόπιση, οκ. Okay. Ελάχιστη περιστροφή. Ναι. Όχι, είναι... Ξέρεις τι, έχει να κάνει λιγάκι αυτό, προφανώς, αυτός εδώ πέρα υπολογισμός, όταν φτάσει στο τέλος, δηλαδή όταν γίνει ένα σεκόντ, το χ δεν θα είναι ακριβώς 0. Μπορεί να είναι 0,000 κάτι. Έτσι, προφανώς, λόγω στρογγυλοποίησεων εννοώ. Μπορεί να είναι 0,0083. Οπότε δεν θα είναι ακριβώς 0. Νομίζω το, ναι, το ασύν, ότι αυτή η εντολή ναι, θα πάρει το 0, δεν θα σου δώσει ποτέ 180 μοίρες. Εννοώ okay. προγραμματιστικά. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Οπότε αν το βλέπαμε από αυτή την οπτική γωνία, ναι, εντάξει, ίσως και εδώ πέρα που κάνουμε εμείς τον υπολογισμό, εντάξει, θα πρέπει να δεχτούμε τις 0 μοίρες. Λοιπόν, απλώς να σας πω εδώ ότι αυτό, οπότε ένας τρόπος υλοποίησης θα ήταν αυτός, ένας δεύτερος τρόπος υλοποίησης ήταν να, να το κάνω λίγο διαφορετικά, να χρησιμοποιήσω πράγματι τις εκφράσεις για τις ταχύτητες των αρθρώσεων. Απλώς αυτό αν θα το κάνουμε στο, να τελειώσουμε λιγάκι τα παραδειγματάκια και να προλάβουμε στο τέλος της ώρας, θα σας το πω τι ακριβώς εννοώ. Πότε η πρακτική υλοποίηση, ο ένας τρόπος θα ήταν αυτός, μέσω σχεδιασμού τροχιάς. Ένας δεύτερος τρόπος θα ήταν κατευθείαν να χρησιμοποιήσουμε τις εκφράσεις, αν μπορώ να βγάλω εκφράσεις για το θ2 τόνος και για το d1 τόνος, δηλαδή αν μπορώ να βγάλω από εδώ πέρα αυτό πόσο είναι και αυτό πόσο είναι, μπορούσα και να χρησιμοποιήσω και αυτές τις εκφράσεις, δηλαδή να μην πάω από την τροχιά, αλλά να κάνω μια διαφορετική προσέγγιση. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση τέλος πάντων που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Όλα αυτά θα τα δούμε αργότερα, προλάβουμε στο επόμενο μάθημα για πληρότητα. Δηλαδή να βρούμε τις αντίστροφες σχέσεις, πώς το θ2 τόνος και το d1 τόνος, γιατί τις ταχύτητες βέβαια δίνεται συναρτήσεις στο χ τόνος και z τόνος. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι, προκύπτει εύκολα από εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι το θ2 τόνος είναι προφανώς το χ τελεία δια 20 cos θ2 και το d1 τόνος είναι z τελεία συν 20 φορές ημίτονο θ2 επί θ2 τόνος, αλλά το θ2 τόνος το ξέρουμε ήδη από πριν, οπότε έχουμε τις εκφράσεις αυτών των ταχυτήτων ως προς επιθυμητές ταχύτητες του τελικού επενεργητή. Αυτό θα το δούμε πιο μετά, αν είναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια άλλη άσκηση εδώ πέρα. Αυτό θα τα χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα η άσκηση, πάντως πληροφοριακά, αυτή η άσκηση που κάναμε, που ήταν θέμα που είχε πέσει πέρσι τον Ιανουάριο. Και δυστυχώς το γράψανε πάρα πολύ λίγο αυτό το θέμα, παρόλο που όπως βλέπετε δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί που υπήρξε το πρόβλημα, απλώς να το ξέρετε ότι οι περισσότεροι, έτσι, παρόλο που το είχαμε πει απλώς ίσως, οι περισσότεροι είχαν δώσει βαρύτητα στο ότι στις ασκήσεις που είχαμε κάνει, σε αυτές τις μεγάλες ασκήσεις με τα βήματα με το βοηθητικό πινακάκι, περισσότεροι δεν είχαν δώσει σημασία στο τι σημαίνει Ιακωβιανός πίνακας. Δηλαδή δεν ξέραν ότι ο Ιακωβιανός πίνακας περιλαμβάνει αυτά εδώ πέρα. Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή εδώ πέρα τη διαδικασία της παραγωγής και ρωτάγανε, μα πού είναι το κινηματικό διάγραμμα, πώς είναι το κινηματικό διάγραμμα. Πώς θα υπολογίσω τον Ιακωβιανό πίνακα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι
στον Ιακωβιανό πίνακα ισχύουν αυτά εδώ πέρα. Τουλάχιστον όσον αφορά στις γραμμικές ταχύτητες. Οπότε, αν δείτε κάποια τέτοια άσκηση παρόμοια στο διαγώνισμα τώρα του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, τέλος πάντων, πότε θα είναι, να είσαστε υποψιασμένοι. Τι, να μην πάμε με το κλασικό τρόπο, να πάμε με αυτή εδώ πέρα τη λογική. Το τι σημαίνει Ιακωβιανός πίνακας. Όπως εδώ πάμε στις περιστροφικές ταχύτητες, τι γίνεται εδώ πέρα, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά. Τα πράγματα, τέλος πάντων, γι' αυτό δεν το δίνουμε, αλλά τουλάχιστον με τις γραμμικές ταχύτητες μπορεί να λυθεί η άσκηση. Λοιπόν, έχουμε το κινηματικό διάγραμμα της εικόνας, μας δίνει τα μήκη των συνδέσμων, πόσο είναι το L1, το L2, το L3, ότι είναι 30, 10 και 20, οπότε αυτό είναι 30 εκατοστά, αυτό είναι 10 εκατοστά και αυτό εδώ είναι 20 εκατοστά, ο τελικός επενεργητής κλασικά βρίσκεται εδώ πέρα, στην άκρη. Να υπάρχει κάποια ερώτηση. Ναι, ήθελα απλά να ρωτήσω ποια εκφώνηση είναι η εκφώνηση για την πάνω άσκηση. Η εκφώνηση για την πάνω άσκηση είναι αυτή εδώ. Για την προηγούμενη άσκηση εννοείς. Ναι, υπάρχει στο... Υπάρχει εδώ πέρα. Θα βγει η βιντεοδιάλεξη. Όταν ανέβει η βιντεοδιάλεξη, έτσι, αν... η βιντεοδιάλεξη ανέβει στο YouTube, οπότε θα τη δείτε την εκφώνηση. Θα κάνετε pause στο βίντεο. Έτσι θα το δείτε. Όχι, ενώ στο e-class, σε κάποιο PDF, όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, οπότε, 30, 10, 20, θέλουμε ο τελικός επενεργητής να πάει σε μια συγκεκριμένη θέση, στη θέση 10, 10, 50. Αυτά είπαμε, αυτή τη θέση δίνεται ως προς το σύστημα αναφοράς που είναι στην πρώτη άρθρωση, δηλαδή συντεταγμένος είναι ως προς αυτό το σύστημα. Οπότε 10 καταρχήν σημαίνει ότι έχει πάει 10 εκατοστά προς τα μέσα, γιατί το χείνει προς τα μέσα. 10 καταψή σημαίνει ότι έχει πάει 10 εκατοστά, ότι είναι 10 εκατοστά προς τα πάνω και 50 προς το Z σημαίνει ότι έχει πάει 50 εκατοστά προς τα δεξιά. Και σε αυτή τη θέση θέλουμε να έχει αυτές εδώ πέρα τις ταχύτητες. Ο τελικός επενεργητής. Δηλαδή να κινείται μόνο στην ουσία κατά μήκος του άξονα Χ, κατά μήκος του άξονα Ψ, όπως βλέπετε. Προς τα πάνω δεν κινείται γιατί είναι σταθερή. Δεν υπάρχει κάποια άρθρωση που να κινείται το υλικό επενεργείται προς τα πάνω. Οπότε ταχύτητα κατά μήκος του άξονα Ψ, βλέποντας το κινηματικό διάγραμμα, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μηδενική. Λοιπόν, για να το δούμε. Θα έλεγε κάποιος, OK, θέλω να υπολογίσουμε τις ταχύτητες των αρθρώσεων. Οπότε λέει κάποιος, εγώ τι ξέρω, μέχρι τώρα ξέρω ότι ισχύει αυτό εδώ. Είναι ο Ιακωβιανός πίνακας, θα το συμβολήσουμε J, επί και αυτό εδώ. Αυτό ξέρω. Η άσκηση τι μου ζητάει να βρω, μάλλον η άσκηση μου δίνει πόσο είναι αυτό. Συγγνώμη. Πόσο είναι αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το υπολογίσω. Παρατηρώντας το κινηματικό διάγραμμα από τη στιγμή που το κατά μήκος του ψ δεν υπάρχει κίνηση, οπότε αυτό είναι μηδενικό. Οπότε τα ξέρω αυτά. Αυτά εδώ πέρα τα άλλα ίσως δεν με ενδιαφέρουν. Τι θέλω να βρω, αυτό και αυτό πόσο είναι. Οπότε θα σκεφτεί κάποιος, OK, τι αρκεί να κάνω, αρκεί να βρω τον Ιακωβιανό πίνακα. Οπότε θα πει κάποιος, μπορώ να κάνω τη διαδικασία που κάναμε με τα παραδείγματα, προηγούμενα παραδείγματα στα προηγούμενα μαθήματα για την έβρεση του Ιακωβιανού πίνακα. Αυτό το είχαμε λύσει με τη διαδικασία που είχαμε πει και είχαμε βρει ότι ο Ιακωβιανός πίνακας, τέλος πάντων, ότι ισχύει αυτό εδώ πέρα. Έτσι, ότι ο Ιακωβιανός πίνακας είναι αυτός εδώ πέρα. Οπότε μπορώ να συνεχίσω. Εμείς θα το δούμε όμως λίγο διαφορετικά, επειδή αυτή η διαδικασία, όπως θυμόσαστε, έχει κάποια βηματάκια. Εντάξει, αυτό το κινηματικό διάγραμμα είναι σχετικά απλό, αλλά αυτή η διαδικασία είναι
έχει κάποια βηματάκια και υπάρχει έτσι μια πιθανότητα, να, επειδή είναι αρκετά βηματάκια και κάποιες πραξούλες, να κάνουμε κάποιο σφάλμα. Οπότε, αν γίνει κάποιο σφάλμα, αυτό μπορεί να επηρεάσει όλα τα αποτελέσματα. Οπότε, να βγάλουμε και λάθος αποτέλεσμα. Να το δούμε λιγάκι πώς μπορεί να γίνει αυτό εναλλακτικά, με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Θα το κάνουμε με ένα γεωμετρικό τρόπο. Στο διαγώνισμα, βέβαια, δεν υπάρχει περιορισμό. Μπορεί να το κάνετε όπως θέλετε. Αν δείτε κάτι τέτοιο, να πείτε: OK, υπολογίζω τον Ιακωβιανό πίνακα, βρίσκω τον Ιακωβιανό πίνακα. Εμείς θα κάνουμε πάλι αυτόν τον υπολογισμό, δηλαδή θα βρούμε αυτά εδώ πέρα, θα υπολογίσουμε αυτά εδώ πέρα, απλώς χρησιμοποιώντας την γεωμετρία. Αλλά στο διαγώνισμα, επαναλαμβάνω, εσείς, αν πέσει κάτι τέτοιο, το κάνετε όπως θέλετε. Αν πέσει κάποιο τέτοιο ερώτημα. Αλλά με τη γεωμετρία νομίζω ότι θα είναι πιο γρήγορος ο τρόπος. Πιστεύω και πιο εύκολος, αρκεί να το έχουμε καταλάβει. Όταν λέμε με γεωμετρικό τρόπο, τι κάνω. Κάνουμε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Θεωρούμε ότι το D1 παίρνει μια τυχαία τιμή, οπότε στην ουσία θέλω να πούμε ότι η άρθρωση αυτή έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε πλέον, δηλαδή ενώ πριν, θέλω να πω, έτσι αν το καταλάβετε, γιατί εδώ πέρα δεν φαίνεται, ενώ πριν, μετά αυτό εδώ η άρθρωση, ήμασταν εδώ πέρα, δηλαδή αυτό ήταν στην ηρεμία, οπότε εδώ πέρα το D1 ήταν 0 και το θ1 εδώ πέρα, θ2 ήταν 0 μοίρες, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μια θεαρήτη τιμή του D1, οπότε σημαίνει ότι το D1 σπρώχνει προς τα δεξιά, έτσι, κάνει μια κίνηση προς τα δεξιά. Οπότε εδώ πέρα αυτή η άρθρωση και βέβαια και το υπόλοιπο κομμάτι, όπως βλέπετε, έχει από αυτήν εδώ πέρα τη θέση, έχει έρθει σε αυτήν εδώ πέρα τη θέση. Οπότε εδώ πέρα θεωρούμε ότι έχουμε ένα D1 μη μηδενικό. Το πόσο είναι δεν μας ενδιαφέρει, το παίρνουμε έτσι γενικά. Και έχουμε και μια αυθαίρετη περιστροφή κατά θ2. Οπότε παίρνουμε μια τέτοια εικόνα. Οπότε τελικώς ο πινελητής έχει έρθει σε αυτήν εδώ πέρα τη θέση. Και είπαμε ότι αυτό που κάνουμε με τη γεωμετρική επίλυση είναι να πάρουμε μια κάτοψη, δηλαδή. Φανταστείτε να είμαστε από πάνω, να κοιτάμε από πάνω και να ζωγραφίσουμε το τι βλέπουμε. Οπότε, αν το κάναμε αυτό, πέραμε αυτή την εικόνα που φαίνεται δεξιά. Αν κοιτάγαμε από πάνω, θα βλέπαμε το χ0 να πηγαίνει προς τα πάνω εδώ πέρα στην κάτωψη, το z0 προς τα δεξιά. Θα βλέπαμε, δηλαδή, θα βλέπαμε αυτό εδώ πέρα τον άξονα, αυτό εδώ πέρα τον άξονα. Ο ψ0 θα ερχόταν προς τα μας, προς τα έξω, οπότε θα το βλέπαμε στην ουσία ως μια τελεία το άξονα ψ0. Θα βλέπαμε όλο αυτό εδώ πέρα το μήκος, που όλο αυτό εδώ πέρα το μήκος είναι συνολικά το σύνδεσμος ο L1 και ό,τι έχει δημιουργήσει η πρισματική άρθρωση, το D1, το συνολικό. Και θα βλέπαμε αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, να έχει περιστραφεί κατά θ2. Οπότε θα το βλέπαμε στην κάτωψη, θα το βλέπαμε σε αυτή εδώ πέρα τη μορφή. Εντάξει, κατανοητό πώς προκύπτει η κάτωψη. Λίγο έτσι φαντασία χρειάζεται. Οπότε αν το έχουμε λιγάκι μια ευχέρεια σε αυτό, είναι σχεδιαστικό στην ουσία. Είναι αυτά που κάνετε σε άλλα μαθήματα. Νομίζω με τον κύριο Κωστόπουλο εκεί πέρα που κάνατε το σχέδιο. Και νομίζω πρέπει να κάνετε τέτοια πράγματα, κατώψεις και όλα αυτά. Οπότε στην ουσία κάνουμε εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Οπότε, πρώτα απ' όλα είπαμε ότι γενικά για τον τελικό επενεργητή, η υψη συνιστόσα του τελικού επενεργητή θα είναι σταθερή, γιατί κατά μήκος του ψ, δηλαδή πάνω κάτω, δεν κάνει κάποια κίνηση, γιατί δεν υπάρχει κάποια άρθρωση. Οπότε το ψ θα είναι σταθερό και ίσο με πόσο, με L2. Τελικός επενεργητής, υπενθυμίζω, είναι αυτό εδώ πέρα. Θα βρίσκεται πάντοτε σε ύψος L2, το ύψος του δεν αλλάζει. Το μόνο που αλλάζει είναι η θέση του κατά μήκος του χ και του z. Οπότε πάμε να δούμε πώς εκφράζεται το χ. Και πώς εκφράζεται το z συναρτής του d1 και του θ2 σε πρώτη φάση. Λοιπόν, από εκεί πέρα αυτό που έχουμε να εφαρμόσουμε τώρα είναι τριγωνομετρία. Το χ του τελικού επενεργητή, η χ συντεταγμένη του τελικού επενεργητή, του τελικού επενεργητή, επαναλαμβάνω, είναι αυτό εδώ πέρα το μήκος,
Αυτό εδώ το μήκος αντιστοιχεί στο χ του τελικού επενεργητή. Και όλο αυτό εδώ πέρα το μήκος αντιστοιχεί στο z του τελικού επενεργητή. Οπότε, αν πάμε σε αυτό εδώ πέρα το ορθογώνιο τρίγωνο που έχει σχηματιστεί, το εσωτερικό που έχει τη γωνία τη θ2, είναι ορθογώνιο τρίγωνο. Λοιπόν, το χ στην ουσία είναι η πλευρά που είναι απέναντι από τη γωνία θ2, οπότε ξέρουμε την τριγωνομετρία ότι αυτό θα ισούται, δηλαδή η απέναντι πλευρά από μια γωνία ισούται με την υποτένουσα, δηλαδή με L3, η υποτένουσα έχει μήκος L3 επί το ημίτονο της γωνίας. Οπότε το χ είναι L3 επί ημίτονο θ2. Το z πόσο είναι? Το z είναι αυτό εδώ το μήκος, οπότε είναι L1 συν D1 συν αυτό εδώ πέρα το μήκος. Γιατί το z είπαμε είναι από εδώ, την αρχή, μέχρι εδώ πέρα. Είναι η προβολή του τελικού επενεργητή, έτσι το z είναι τελικό, προβολή του τελικού επενεργητή πάνω στον άξονα z0. Και το χ είναι η προβολή του τελικού επενεργητή πάνω στον άξονα χ0. Οπότε το z είναι από εδώ μέχρι εδώ, οπότε είναι L1 συν D1 συν αυτό εδώ πέρα το μήκος. Αυτό το μήκος είναι η προσκύμενη κάθετη του ορθογωνίου τριγώνου, οπότε είναι συν L3 επί συν ημίτονο θ2. Και τι λέμε τώρα εμείς? Πάμε την ίδια λογική που κάναμε στην προηγούμενη άσκηση. Πάμε να υπολογίσω τις μερικές παραγόγους καθενός του χύψης z ως προς το D1 και ως προς το θ2. Οπότε, ξεκινάμε με τη σειρά. Λέμε, για το χ, μερική παράγωγος του χ ως προς το D1. Το χ δεν έχει εξάρτηση από το D1, οπότε μερική παράγωγος θα είναι 0. Και δείτε εδώ πέρα, πάνω τον Ιακωβιανό πίνακα. Έτσι, κάνετε σύγκριση με τις τιμές που θα βρούμε. Μερική παράγωγος του χ ως προς θ2 είναι L3 την παράγωγο του ημιτόνου. Η παράγωγος του ημιτόνου είναι συν ημίτονο θ2. Οπότε βλέπετε ότι σχηματίσαμε την πρώτη γραμμή του Ιακωβιανού πίνακα με αυτόν τον τρόπο. Για το ψ, το ψ είναι σταθερό, δεν έχει εξάρτηση από το θ1 ή από το από το D1 ή από το θ2, οπότε η μερική παράγωση του ψ, ψ είναι αυτό ως προς D1 είναι 0, η μερική παράγωση του ψ ως προς το θ2 είναι και αυτή μηδενική. Και είναι εδώ πέρα η δεύτερη γραμμή του Ιακωβιανού πίνακα, βλέπετε, 0,0. Και τέλος, η μερική παράγωση του z ως προς D1 είναι μονάδα, γιατί να παραγωγήσω αυτό ως προς D1, θεωρώντας προσωρινά τη μεσανάρτηση του D1, όλα τα άλλα που δεν έχουν D1 μηδενίζονται κατά την παραγωγήση. Και η μερική παράγωση του Z ως προς θ2 θα είναι μείον L3 ημίτονο θ2. Οπότε βλέπετε ότι τις τρεις πρώτες γραμμές του Ιακωβιανού πίνακα που θα χρησιμοποιήσουμε και στη συνέχεια μπορούμε να τις υπολογίσουμε εύκολα με πιο γρήγορο τρόπο, κατά την άποψή μου πιο γρήγορο, αλλά νομίζω και το καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι πιο γρήγορο τρόπος, πιο γρήγορος ο τρόπος, χρησιμοποιώντας τη γεωμετρική ερμηνεία του κινηματικού διαγράμματος. Βέβαια αυτό μπορεί να γίνεται όταν το κινηματικό διάγραμμα είναι απλό σαν και αυτό εδώ πέρα. Έχουμε για παράδειγμα ένα σκάρα ή ένα ανθρωπομορφικό βραχίωνα, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και δεν είναι τόσο απλό να το κάνουμε με γεωμετρικό τρόπο. Οπότε εκεί πέρα μπορεί να βολεύει να το κάνουμε με την πεπατημένη, δηλαδή με τη διαδικασία που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα. Απλώς σας λέω, επειδή θα πέσει κάτι στο διαγώνισμα που θα έχει να κάνει με αυτά και επειδή το κινηματικό διάγραμμα, επειδή πρόκειται για διαγώνισμα και θα είναι κάτι απλό, οπότε πολύ πιθανό να βολεύει, έτσι, αν το έχετε στο μυαλό στο διαγώνισμα, να το επιλύσετε, να προκύψει κάτι για ταχύτητα με αυτόν τον τρόπο, με τον γεωμετρικό τρόπο. Να κερδίσετε χρόνο, γιατί θα υπάρχει και η πίεση του χρόνου και είναι, πιστεύω, και λιγότερο πιθανό να γίνει κάποιο σφάλμα στους υπολογισμούς, αυτό εδώ πέρα, τον τρόπο. Λοιπόν, οπότε, έχουμε βρει. Συνεχίζουμε.
Εμείς όμως θέλουμε να κάνουμε για ταχύτητες. Οπότε λέμε, τι ισχύει, λέει ότι το χ τελεία είναι η ταχύτητα της μιας άρθρωσης συν η ταχύτητα της άλλης άρθρωσης, στην ουσία αυτό, δηλαδή το, ταχύτητα που έχει ο τελικός επενεργητής κατά μήκος κάθε άξονα εξαρτάται από τις ταχύτητες των αρθρώσεων. Λοιπόν, με κάποιους συντελεστές. Τι συντελεστές είναι εδώ πέρα? Είναι ο συντελεστής από τον Ιακωβιανό πίνακα. Δηλαδή είναι αυτό εδώ, το οποίο αυτό το υπολογίσαμε 0 και είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ πάμε ότι είναι 0. Στην ουσία είναι η πρώτη γραμμή του Ιακωβιανού πίνακα. Με άλλα λόγια. Οπότε, το χ τελεία θα είναι L3 συν ημίτονα θ2 επί το θ2 τελεία. Προφανώς, η ταχύτητα κατά μήκος του ψ είναι 0, οπότε δεν έχει κάποια εξάρτηση. Θα το γράψουμε εδώ για πληρότητα. Η ταχύτητα κατά μήκος του z θα είναι. Λοιπόν, πάλι, θα εξαρτάται από την ταχύτητα της μιας άρθρωσης, θα εξαρτάται την ταχύτητα της άλλης άρθρωσης, προσθετικά πάνε, με τις συντελεστές, συνημερική παράγωση του z εδώ ως προς το d1, συνημερική παράγωση του z ως προς το θ2. Είναι η τρίτη γραμμή του Ιακωβιανού πίνακα, αντίστοιχα. Είναι οι συντελεστές που βρίσκονται στην τρίτη γραμμή του Ιακωβιανού πίνακα. Λοιπόν, μερική παράγωση του z προς d1 είναι μονάδα, οπότε είναι d1 τόνος. Μερική παράγωση του z προς θ2 είναι μείον L3 ημίτονο θ2 επί θ2 τόνος. Λοιπόν, εμείς τι θέλουμε να υπολογίσουμε. Είπαμε ποιο είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτό και αυτό εδώ πέρα. Okay, αυτό μας το δίνει η άσκηση, το L3 μας το δίνει και αυτό γνωστό. Οπότε, τι δεν ξέρω, το μόνο που δεν ξέρω είναι να υπολογίσω πόσο είναι το θ2. Αν υπολογίσω πόσο είναι η γωνία στη συγκεκριμένη θέση, στο συγκεκριμένο χύψη z που έχουμε, να βρω αυτό εδώ, πλέον μπορώ να υπολογίσω και το d1 τελεία και το θ2 τελεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να τελειώσουμε αυτή την άσκηση, που δεν θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Μας λέει ότι ποια επιθυμητή θέση θέλουμε, 10, 10, 50 το χ ψ z να είναι. Οπότε εμείς θέλουμε το χ να είναι 10, θεωρούμε εκατοστά, το ψ να είναι 10 εκατοστά, το οποίο έτσι κι αλλιώς το βλέπουμε και από το κινηματικό διάγραμμα, γιατί είναι το μήκος το L2, το οποίο είναι στάνταρ. Αυτό εδώ πέρα είναι 10. Λοιπόν, τώρα πώς θα υπολογίσω το θ2. Για να υπολογίσω το θ2 πάω λίγο πίσω, πάω σε αυτή εδώ πέρα τη σχέση, εδώ, και βρίσκω πόσο είναι το θ2. Οπότε, χ ίσον 10 cm σημαίνει ότι το L3 επί ημίτονο θ2 θα πρέπει να κάνει 10 cm. Λοιπόν, το L3 είναι πόσο όμως. Το L3 μας λέει ότι είναι 20 εκατοστά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το ημίτονο θ2 θα πρέπει να είναι 0,5 εν δεύτερο. Λοιπόν, ωραία. Ποια γωνία έχει ως ημίτονο το 0,5? Η γωνία αυτή είναι οι 30 μοίρες. Στις 30 μοίρες, ή θα μπορούσε να πει βέβαια κάποιος, είναι και οι 150 μοίρες. Όπως είναι εδώ πέρα ο τριγωνομετρικός κύκλος που λέγαμε. Εδώ είναι ο κύκλος που κάναμε. Λοιπόν, αν εδώ πέρα είναι 0,5 ημίτονο, οπότε θα είναι ή αυτή εδώ πέρα η γωνία ή αυτή εδώ πέρα η γωνία.
Οπότε αυτή εδώ πέρα είναι 30 μοίρες, αυτή εδώ πέρα είναι 180 μείον 30, δηλαδή αυτή, no, όλη αυτή εδώ, έτσι. Είναι όσο είναι 180 μείον 30, γιατί αυτή εδώ πέρα 30 μοίρες, οπότε είναι 150. Οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι παίρνω είτε 30 ή 150 μοίρες με την ίδια λογική. Ας πούμε ότι είναι 30 μοίρες και μπορούμε να εξετάσουμε βέβαια τη λογική που είπαμε και για τις 150 μοίρες να προκύψει κάποιο άτομο. Λοιπόν, οπότε θεωρούμε ότι είναι 30 μοίρες. Λοιπόν, οπότε πλέον έχουμε και λέμε, αν θέλουμε επιβεβαίωση, πάμε εδώ πέρα. Οπότε για πάμε να δούμε, αν βάλουμε εδώ 30 μοίρες θα προκύψει κάποια περίεργη τιμή για τον D1. Οπότε έχουμε L1. Το L1 είναι νομίζω 30 εκατοστά. Το δίνει. Το L1 είναι 30 εκατοστά. Οπότε εδώ θα έχουμε 30 συν D1 συν L3. Το L3 είπαμε είναι 20 εκατοστά επί συνημήτωνο θ2, συνημήτωνο θ2, συνημήτωνο 30 μοιρών είναι το ρίζα 3 δεύτερα, το 0,866. Cos 30 είναι το ρίζα 3 δεύτερα, 0,866, και ημίτωνο 30 μοιρών είπαμε ότι είναι 0,5. Οπότε είναι επί ρίζα 3 δεύτερα και αυτό θα πρέπει να κάνει πόσο, 50. Οπότε το D1 θα είναι πόσο, 50 μείον 30, 20, 20 μείον 10 επί ρίζα 3. Λοιπόν, το ρίζα 3 είναι περίπου 1,7, οπότε 10 επί 1,7, 17, οπότε αυτό βγαίνει περίπου 3 εκατοστά, στο περίπου. Κάτι λιγότερο, 2,8 ίσως να βγαίνει. 2,7. Α, χοντρικά ας πούμε 3 εκατοστά. Οπότε δεν βγαίνει κάποια περίεργη τιμή, βγαίνει μια αποδεκτή τιμή. Οπότε 30 μοίρες εδώ πέρα θεωρούμε ότι είναι σωστή ως τιμή. Λοιπόν, οπότε πλέον, αφού ξέρω πόσο είναι το χ τελεία, μπορώ να υπολογίσω πόσο είναι το θ2 τελεία. Το θ2 τελεία από την πάνω σχέση εδώ θα είναι η ταχύτητα δια L3 επί cos θ2. Αυτό το χ τελεία είναι 1,73 σαντιμέτρ ένα σεκόντ τετράγωνο. Αυτό εδώ είναι L3, το οποίο το υπολογίσαμε. Είναι το 20 επί ρίζα 3 δεύτερα. Αυτό κάνει 17,3. Έτσι, γι' αυτό δίνει η άσκηση 1,73. Λοιπόν, αυτό τι είναι, τι μονάδες έχει, αυτό έχει μονάδες αντιμέτρ ανά ραντ, για να βγαίνουν έτσι οι μονάδες. Οπότε αυτό 1,73 δια 17,3, αυτό θα κάνει πόσο, 0,1 ραντ. Ανασεκόντω στην ουσία αυτό είναι η προηγούμενη άσκηση, δηλαδή η προηγούμενη άσκηση που κάναμε στην ουσία αναφέρεται σε αυτό το κινηματικό διάγραμμα, αν παρατηρήσετε. Και από εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε και πόσο είναι το D1 τελεία. Το D1 τελεία θα είναι το Z τελεία μείον συν L3 ημίτωνο θ2 επί θ2 τελεία. Το Z τελεία είναι 0. Έχει ένα και πώς το D1 τελεία θα είναι, αυτό είναι 0 οπότε είναι L3, δηλαδή 20 επί το ημίτωνο της γωνίας επί εν δεύτερο επί θ2 τελεία, δηλαδή επί 0,1. Οπότε αυτό κάνει 10 επί 0,1, κάνει τι, 1 σαντιμέτρο το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, ορίστε. Τώρα, λόγω που βρήκαμε το, από που πήραμε το θ
T2 και την T1. Ορίστε. Μπορεί να δείξετε λίγο από πού πήραμε το T2 και το T1, την εξίσωση εννοώ. Αυτές εδώ πέρα. Εδώ πέρα, αυτές εδώ που έχουμε γράψει, από τις αρχικές, από τη γεωμετρία, από τη... αυτές εδώ. Εδώ. Λύσαμε ως προς θ2, ήταν από το γεωμετρικό υπολογισμό που κάναμε προηγουμένως εδώ με τα ορθογόνια τρίγωνα και βγάλαμε αρχικά αυτές εδώ τις σχέσεις. Λύσαμε ως προς θ2, βλέπετε, το χ το ξέρουμε, το L3 το ξέρουμε, οπότε μπορούμε να λύσουμε ως προς θ2 και πάμε στη δεύτερη και επιλύουμε ως προς D1 και τα υπολογίζουμε, πάντες εξισώσεις. Δηλαδή η λογική είναι όταν μας δίνει, για να κάνουμε το διαλυματάκι, το χ ψι z και μας δίνει και τις ταχύτητες, πρέπει να βρούμε τι, τις σχέσεις αυτές που δίνουν το χ ψι z στην αρτήση των μεταβλητών των αρθρώσεων και να βρούμε τις σχέσεις που δίνουν τις ταχύτητες του τελικού επενεργητή σε σχέση με τις ταχύτητες των αρθρώσεων. Δηλαδή πρέπει να βγάλουμε αυτές τις σχέσεις εδώ πέρα και αυτές τις σχέσεις εδώ πέρα. Από τις πρώτες σχέσεις βρίσκουμε τις τιμές των μεταβλητών των αρθρώσεων, δηλαδή σε ποιες θέσεις έχουν πάει οι αρθρώσεις, δηλαδή θα πρέπει να βγάλουμε πρώτα αυτές, με βάση τα δεδομένα να υπολογίσουμε πόσο είναι θ2, πόσο είναι το D1, τέλος πάντων όποιες μεταβλητές έχουμε από εδώ πέρα, και ώστε να πάμε σε αυτές τις σχέσεις που έχουν τις ταχύτητες για να επιλύσω ως προς τις μεταβλητές, ως προς τις ταχύτητες των αρθρώσεων, αν είναι αυτές το ζητούμενο. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα εδώ πέρα οι μεταβλητές των αρθρώσεων, το D1, θ2, θ3, τέλος πάντων, ό,τι έχω, θα εμφανιστούν εδώ πέρα. Οπότε πρώτα πρέπει από εδώ να βρω πόσο είναι οι μεταβλητές των αρθρώσεων και ύστερα να πάω εδώ πέρα για να επιλύσω ως προς τις ταχύτητες των αρθρώσεων, αν ζητάει η άσκηση αυτό. Οπότε έχουμε ένα κινηματικό διάγραμμα που ένα βραχίωνα δηλαδή ο οποίος αποτελείται από δύο αρθρώσεις, πάλι μία πρισματική και μία περιστροφική, απλώς έχει αλλάξει η σειρά των αρθρώσεων. Πρώτα είναι η περιστροφική όπως βλέπετε και μετά είναι η πρισματική. Και... εδώ λέει ότι το L1 είναι 30 εκατοστά και το L2 λέει ότι είναι 0 εκατοστά, σημαίνει το ότι 0 εκατοστά σημαίνει ο τελικός επενεργητής. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι ο τελικός επενεργητής είναι κολλημένος πάνω στην πρισματική άρθρωση. Μέσα εδώ πέρα το δείχνει. Οπότε αυτό είναι 30 εκατοστά. Αυτό θεωρείται ότι είναι μηδενικό. Μέσα εδώ πέρα το δείχνουμε για να, τέλος πάντων, για να φανεί. Θέλουμε μια επιθυμητή θέση που θέλει να πάει ο τελικός επενεργητής, αυτή εδώ πέρα. Αυτές είναι οι επιθυμητές ταχύτητες σε αυτή τη θέση και πάμε να υπολογίσουμε τον ίδιο τρόπο που κάναμε πριν, τις ταχύτητες των αρθρώσεων. Θα μπορούσε κάποιος, στην ουσία, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τι θέλω εγώ στην ουσία να βρω, θέλω να βρω τον Ιακωβιανό πίνακα. Οπότε πώς μπορώ να υπολογίσω τον Ιακωβιανό πίνακα, πάλι με την λογική που κάναμε στα προηγούμενα μαθήματα, με αυτά τα βήματα με το χρήση του βοηθητικού πίνακα. Από εκεί πέρα βέβαια είπαμε ότι επειδή εδώ πέρα είναι απλό το κινηματικό διάγραμμα και η γεωμετρία του γενικά είναι απλή, μπορούμε να το κάνουμε και με τον γεωμετρικό τρόπο. Οπότε εδώ πέρα θα προτιμήσουμε και τον γεωμετρικό. Τρόπο. Λοιπόν, τώρα δεν έχω εικόνα να σας δείξω. Λοιπόν, οπότε αν το κάναμε με τον γεωμετρικό τρόπο, τι θα θεωρούσαμε, μια τυχαία περιστροφή για τη γωνία θ1. Οπότε φανταστείτε ότι όλο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι πρισματική άρθρωση, φανταστείτε ότι θα έχει περιστροφή κατά θ1 όσο είναι η γωνία περιστροφής. Και επίσης θα θεωρούσαμε και μια τυχαία μετατόπιση για το D2. Αυτό εδώ πέρα, προς τα δεξιά. Οπότε, αν πέραμε την κάτωψη, δηλαδή βλέπαμε από πάνω, τι θα βλέπαμε. Θα βλέπαμε πρώτα απ' όλα την πάνω πλευρά εδώ πέρα της πρισματικής άρθρωσης, δηλαδή την πάνω πλευρά του κύβου.
Πότε θα βλέπαμε αυτό, θα βλέπαμε τον άξονα χ, θα βλέπαμε τον άξονα ψ, χ0, ψ0, να είμαστε σωστοί. Τον άξονα z δεν το βλέπουμε, γιατί ο άξονα z θα ερχόταν προς τα εμάς, οπότε θα το βλέπαμε ως μια τελεία το z0. Και επίσης, τι θα βλέπαμε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το πρασινισμένο εδώ πέρα που έχουμε πρασινίσει να έχει γυρίσει κατά μία γωνία θ1. Οπότε θα βλέπαμε αυτό εδώ πέρα. Οπότε εδώ πέρα είναι τελικός επενεργητής. Και αυτό εδώ πέρα είναι η γωνία η θ1. Και πόσο είναι αυτό εδώ πέρα το μήκος, είναι της μαύρης γραμμής, είναι το L2 συν D2. Το L2 βέβαια είναι 0, αλλά εμείς ας το πάμε στο πάρουμε στη γενικότερη περίπτωση ότι είναι L2 συν D2 αυτό το μήκος. Λοιπόν, εμείς τι θέλουμε να υπολογίσουμε. Εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε σε πρώτη φάση ποια είναι γενικά η έκφραση το συντεταγμένο του τελικού επενεργητή, δηλαδή τα χ ψ z, πώς δίνονται στην αρτήση των θ1 και d2. Οπότε εδώ πέρα πάμε και παίρνουμε τις προβολές πάνω στους αντίστοιχους άξονες. Οπότε ας πάρω ένα αυτό εδώ. Οπότε αυτό εδώ πέρα το μήκος, το κάθετο μήκος είναι τι, το υψί προβολή, δηλαδή υψί συντεταγμένη του τελικού επενεργητή και όλο αυτό εδώ πέρα το μήκος αυτό εδώ, όλο αυτό εδώ το μήκος θα είναι η χ συντεταγμένη του τελικού επενεργητή. Αυτό εδώ είναι το χ, δεν είναι ο άξονας και αυτό εδώ πέρα με χ είναι η χ συντεταγμένη που θα έχει ο τελικός επενεργητής. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα το z είναι σταθερό γιατί δεν έχουμε προς τα πάνω κίνηση, οπότε ξεκινώντας από το z ισούται με L1, είναι πάντοτε σταθερό, το ύψος δηλαδή του τελικού επενεργητή θα είναι σταθερό. Το χ, εδώ είναι πολύ απλό, είναι ορθογώνιο τρίγωνο. Το μήκος χ είναι η προσπίπτουσα πλευρά στη γωνία θ1 του ορθογωνίου τριγώνου, οπότε θα είναι υποτείνουσα, δηλαδή L2 συν D2 επί της συνημήτων της γωνίας του θ1. Το ψ, ομοίως το ψ είναι η απέναντι από την γωνία θ1 πλευρά, οπότε στο ορθογώνιο τρίγωνο θα ισχύει ότι το ψ είναι το L2 συν D2 επί ημίτονο θ1. Λοιπόν, οπότε αυτές είναι οι σχέσεις που δίνουν τη θέση του τελικού επενεργητή στην αρτήση των μεταβλητών των αρθρώσεων. Τώρα για τις ταχύτητες θα πρέπει να παραγωγήσουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε τις γραμμικές ταχύτητες, για να υπολογίσουμε στην ουσία τον Ιακωβιανό πίνακα. Οπότε εδώ πέρα βολεύει, επειδή γενικά οι σχέσεις είναι απλές, να το κάνουμε με απευθείας παραγώγης. Παραλαμβάνω, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει με τη διαδικασία που είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα. Οπότε, πάμε να υπολογίσουμε τις παραγώγους. Λοιπόν, παράγωγος του χ, αυτή η παράγωγος, στην ουσία, είναι ή μπορεί να πει κάποιος ότι από τον Ιακωβιανό πίνακα να πάρουμε την πρώτη γραμμή προκύπτει αυτή εδώ πέρα η σχέση. Οπότε εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε αυτούς εδώ πέρα τους συντελεστές που είναι εντός των παρενθέσεων.
Αντίστοιχα για το πιστεύω, ας γράψουμε όλες τις εκφράσεις. Αυτό θα ήταν αν πέραμε τη δεύτερη γραμμή του Ιακωβιανού πίνακα. Και αν πέραμε την τρίτη γραμμή του Ιακωβιανού πίνακα, θεωρούμε μόνο τη γραμμική κίνηση. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαστε με την περιστροφική κίνηση που τυχόν υπάρχει. Ότι είναι εντός παρεθέσεως, επαναλαμβάνω, είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές από τον Ιακωβιανό πίνακα, από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη γραμμή, αντίστοιχα. Ωραία, οπότε εμείς στην ουσία θα πρέπει να παραγωγίζουμε κάθε φορά κάθε μία από αυτές τις εκφράσεις ως προς θ1, ως προς d2 και να εφαρμόζουμε αυτό εδώ πέρα τον τύπο. Λοιπόν, προφανώς για το z είναι το πιο εύκολο. Δηλαδή το z είναι σταθερό, δεν έχει εξάρτηση από θ1 ή από d2, οπότε το z είναι 0. Λοιπόν, πάμε για το χ τελεία. Αυτό είναι παράγος του χ ως προς θ1. Παράγος του χ ως προς θ1. Εδώ κοιτάμε. Παραγωγίζουμε αυτό εδώ πέρα ως προς το θ1. Θα είναι μείον L2 συν D2 επί ημίτονο θ1. Επί θ1 τελεία που έχουμε εδώ πέρα. Παράγος του χ ως προς το D2. Λοιπόν, να παραγωγήσω εδώ πέρα το χ ως προς το D2, αυτό που θα προκύψει θα είναι συνημίτονο θ1. Ελπίζω να καταλαβαίνουμε γιατί ισχύει αυτό. Γιατί αυτό εδώ πέρα, το πράσινο, αυτό εδώ πέρα είναι L2 επί cos θ1 συν D2 επί cos θ1, αν κάνω το αναπτύξω. Το L2 επί cos θ1 δεν εξαρτάται από το D2, οπότε κατά την παραγώγηση θα φύγει. Το D2 επί cos θ1 το παραγωγίζω, φεύγει το D2 και μένει μόνο το cos θ1, οπότε είναι cos θ1 επί D2 τόνος. Εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, βέβαια θα πρέπει λιγάκι να έχουμε μια επαφή με τους παραγόγους, να μάθουμε μια εμπειρία με την παραγώγηση, να θυμόμαστε τα βασικά βέβαια είναι παραγόγους ημιτόνου, συνημιτόνου και αν έχω παραγώγηση ενός γινωμένου. Λοιπόν, πάμε για το ψ τελεία. Το ψ τελεία, μας το από κάτω τώρα, εδώ. Είναι παρόμοιο, βλέπω, απλώς το συνημίτονο έχει γίνει ημίτονο, οπότε θα είναι να παραγωγήσω ως προς θ1, θα είναι L2 συν D2. Αυτό θεωρείται σταθερός όρος. Θα το παραγωγήσω ως προς θ1 επί cos θ1 επί θ1 τόνος. Και με την ίδια λογική, να παραγωγήσω ως προς D2, θα μείνει μόνο το ημίτονο θ1 επί D2 τόνος. Λοιπόν, και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τους υπολογισμούς που θέλουμε. Θα πάμε πρώτες σχέσεις που είναι για τη θέση να βρω πόσο πρέπει να είναι το D2 και το θ1, γιατί βλέπετε το D2 και το θ1 εμπλέκονται εδώ πέρα, να το D2 εδώ, θ1 εδώ, αντίστοιχα εδώ D2, θ1, 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 οπότε παίρνω αυτές εδώ τις σχέσεις, εδώ πέρα, χρησιμοποιώ τα δεδομένα και βρίσκω πόσο πρέπει να είναι το D2, πόσο πρέπει να είναι το θ1. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι δεδομένα έχουμε. Λοιπόν, θέλουμε το χ ψι z να είναι 3, 4, 30. Οπότε γράφουμε εδώ. Χ ίσον 3, ψι ίσον 4, z ίσον 30. Το z ίσον 30 έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε γιατί είναι το μήκος το L1 το οποίο είναι 30. Και έχουμε και το L2 το οποίο είναι 0. Όλα αυτά είναι σε εκατοστά, είπαμε. Δεν είναι εκατοστά, εκατοστά, εκατοστά.
Με το ζέντη δεν ασχολούμαστε, έτσι κι αλλιώς δεν προσφέρει κάτι. Οπότε, πάμε, έχουμε. Βάζουμε άλλη 2 ίσον 0, οπότε έχουμε χ ίσον d2 επί cos θήτα 1 και ψ ίσον d2 επί ημίτονο θήτα 1. Το θέμα είναι εδώ πέρα, πώς επιλύω. Εδώ πέρα δεν μπορώ να επιλύσω. Δεν μπορώ να υπολογίσω το θήτα 1 για παράδειγμα από την πρώτη, γιατί έχει μέσα και το άλλο άγνωστο, το d2, ούτε εδώ πέρα μπορώ να επιλύσω, να πω ότι επιλύω ως προς θήτα 1 και υπολογίζω πόσο είναι το θήτα 1, ή να επιλύσω ως προς d2 και να υπολογίσω πόσο είναι το d2. Επειδή αυτές οι σχέσεις είναι απλές, παρατηρούμε ότι αν τις διαιρέσω κατά μέλη, το d2 θα απλοποιηθεί. Οπότε αν πάρω το λόγο ψ δια χ, αυτό που μένει είναι ημίτονο θήτα 1 προς cos θήτα 1, το οποίο αυτό κάνει εφαπτωμένη θήτα 1. Οπότε το θήτα 1 από αυτήν εδώ πέρα τη σχέση προκύπτει ότι είναι αντίστροφη εφαπτωμένη του ψ δια χ, δηλαδή αντίστροφη εφαπτωμένη του 4 τρίτα. Με ένα κομπιουτεράκι που το υπολογίζει βρίσκουμε ότι είναι 53 μοίρες, 53,1 μοίρες. Λοιπόν, τώρα για να υπολογίσω το D2 θα μπορούσε κάποιος, ότι αφού έχω βρει το θ1, επιλύω αυτό ως προς D2 και βρίσκω πως είναι το D2 αφού ξέρω το χ. Ας έδωσε κάτι, ένας πιο κομψός τρόπος είναι να πάρω χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο. Οπότε στο δεύτερο μέρος θα υπάρχει D2 τετράγωνο και cos τετράγωνο θ1 συν sin τετράγωνο θ1. Έχω βγάλει το D2 τετράγωνο κοινό παράγοντα. Αυτό που είναι στην παρένθεση ξέρουμε ότι είναι τριγωνομετρική ταυτότητα και κάνει μονάδα. Οπότε θα πω ότι το D2 στην ουσία είναι η υποτείνουσα ενός τριγώνου που έχει πλευρές στο χ και ψ. Έτσι. Αυτό στην ουσία είναι το πυθαγόριο θεώρημα. Αν το δούμε, είναι αυτό εδώ πέρα. 3 στο τετράγωνο κάνει 9, 4 στο τετράγωνο κάνει 16, 9 και 16, 25, οπότε είναι τετραγωνική ρίζα του 25, δηλαδή είναι πόσο, 5. Οπότε το D2 είναι 5 εκατοστά. Οπότε, πλέον μπορώ να πάω εδώ πέρα στις σχέσεις, βρήκαμε, να το γράψουμε, το έχουμε, το θ1 είναι 53. 1 μοίρες, το D2 είναι 5 εκατοστά. Οπότε πάμε εδώ πέρα και αντικαθιστούμε. Το L2 είναι 0, έτσι. Αυτό εδώ πέρα δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Λοιπόν, οπότε είπαμε πόσο θέλουμε να είναι η ταχύτητα κατά μήκος του χ. Ταχύτητα κατά μήκος του χ θέλουμε να είναι 0. Κατά μήκος του ψ να είναι πόσο, 5. Οπότε, από την πρώτη εξίσωση έχουμε 0 ίσον λοιπόν, είναι πόσο, μείον d2 επί μείον θ1. Αυτά είναι γνωστά και το d2 και το ημίτονο θ1 επί θ1 τελεία συν ημίτονο θ1 επί d2 τελεία. Αυτό πρέπει να είναι πόσο, 5. 5, το οποίο τι σημαίνει D2 επί συν ημίτονο θ1 επί θ1 τελεία συν ημίτονο θ1 επί D2 τελεία. Εδώ πέρα, σε σχέση με πριν, βλέπετε ότι δεν μπορώ να υπολογίσω κατευθείαν το θ1, για παράδειγμα, και ξαναβρω πόσο είναι το D2 τελεία, γιατί έχουμε ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ απλό σύστημα. Αυτό εδώ πέρα το γινόμενο, αφού ξέρω το D2, ξέρω και για τη γωνία θ1, αυτό αν κάνει τις πράξεις βγαίνει 4. Αυτό εδώ συνημίτωνο το 53 μοιρών είναι 0,6. Αυτό εδώ πέρα αν κάνει τις πράξεις θα βγει 3. Και αυτό εδώ πέρα το ημίτωνο των 53 μοιρών είναι 0,8. Οπότε στην ουσία το σύστημα των εξώσεων που έχουμε είναι μείον 4 θ1 τόνος συν
0,6 επί D2 τόνος ίσον 0 και το άλλο είναι 3 επί θ1 τόνος συν 0,8 επί D2 τόνος ίσον 5. Λοιπόν, εδώ πέρα θα μπορούσαμε να το λύσουμε με διάφορους τρόπους. Θα μπορούσαμε με τις ορίζουσες, αν θυμάται κάποιες τις ορίζουσες. Εδώ πέρα βολεύει, επειδή εδώ πέρα έχουμε ένα μηδενικό, να λύσουμε την πρώτη εξίσωση ως προς κάποιον από τους δύο αγνώστους. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή ως προς D2, την πρώτη εξίσωση. D2 τελεία εννοώ. Οπότε το D2 τελεία θα είναι το 4 δια 0,6 θ1 τόνος. Οπότε 4 δια τελεία 6. 6, 6 πολλά 6 αέρια. Οπότε είναι 46, 23. 23 δεν είναι αυτό. 23, ναι. Οπότε το D2 τόνος είναι 23 θ1 τόνος. Οπότε πάμε. Αντικαθιστούμε εδώ πέρα το D2 τόνος. Οπότε θα έχουμε 3 θ1 τόνος συν 0,8 επί 23 D2 τόνος θ1 τόνος συν θ1 τόνος είναι αυτό, ίσον 5, οπότε κάνοντας τις πραξούλες εδώ πέρα μπορούμε να βρούμε πόσο είναι το θ1 τόνος. Αν κάνουμε τις πραξούλες, το θ1 τόνος θα προκύψει ότι είναι 0,6. Ράντ. Ένα σεκόντ. Οπότε, αντικαθιστώντας πάνω την τιμή, θα βρούμε ότι το D2 τόνος θα είναι 4 εκατοστά το δευτερόλεπτο. Και βρήκαμε αυτό που ζητάει η άσκηση, δηλαδή τελειώσαμε. Α, έχει και ένα δεύτερο ερώτημα εδώ πέρα. Εδώ πέρα λέει να υπολογιστούν ποιες είναι οι ταχύτητες περιστροφής του τελικού επενεργητή. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το ερώτημα. Αυτό εδώ το β, δεν το είχα δει, να το δούμε και αυτό λιγάκι. Λοιπόν, παρατηρώ ότι περιστροφή προκαλεί μόνο πια, η πρώτη άρθρωση. Η περιστροφή γίνεται ως προς ποιον άξονα, ως προς τον άξονα Z. Οπότε, τι θα έχω. Ταχύτητα περιστροφής ως προς τον άξονα Χ και ταχύτητα περιστροφής ως προς τον άξονα Ψ, αφού δεν υπάρχει κάποια άρθρωση η οποία προκαλεί περιστροφή ως προς αυτούς τους άξονες, θα είναι προφανώς 0. 0. Ραντ. Ένα σεκόν. Η ταχύτητα περιστροφής γύρω από τον άξονα Z προφανώς θα συμπίπτει με ταχύτητα περιστροφής της άρθρωσης, δηλαδή με το θ1 τόνος. Το οποίο θ1 τόνος το υπολογίσαμε, το βρήκαμε ότι θα είναι 0,6 rad ένα σεκόν. Οπότε ο τελικός επενεργητής θα έχει εκτός των δύο γραμμικών ταχυτήτων, τέλος πάντων, κατά μήκος των αξώνων χ και ψ, θα έχει και μια ταχύτητα περιστροφής γύρω από τον άξονα Z που συγκεκριμένη θέση, δηλαδή στο 3, 4, 30, θα είναι 0,6 rad ανά σεκόντ. Λοιπόν, για να κλείσουμε το σημερινό μάθημα, να δείτε λιγάκι μια άλλη περίπτωση. Αν θέλαμε να επιλύσουμε αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, όπως αν θυμόσαστε, είναι ένα σκάρα, αλλά είναι 2 βαθμών ελευθερίας το σκάρα και για κάποιο λόγο δεν θέλει να μετακινηθεί. Αν θυμόσαστε, το σκάρα έχει και μια τρίτη πρισματική άρθρωση. Το σκάρα εδώ πέρα θα έχει και μια πρισματική άρθρωση. Το ζωγραφίζω δίπλα, που θα πήγαινε πάνω κάτω. Απλώς την έχουμε αφαιρέσει και έχουμε... Λοιπόν, το σκάρα με 2 βαθμούς ελευθερίας. Πάμε εδώ. Λοιπόν, αν θέλαμε να το επιλύσουμε αυτό με γεωμετρικό τρόπο, δηλαδή να κάνουμε την ίδια δουλειά που κάναμε στα προηγούμενα παραδείγματα, εδώ πέρα επειδή έχουμε 2 περιστροφικές αρθρώσεις, λιγάκι δυσκολεύει, όχι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, λέγαμε ότι όπως ήταν αυτό το πράγμα, αν παίρναμε την κάτωψη, βλέπαμε προς τα από πάνω, θα βλέπαμε αυτό εδώ πέρα.
το στιγμιότυπο. Θήτα 1, 0, θήτα 2, 0. Εντάξει, θα βλέπαμε, είμαστε από πάνω, ένας παρατηρήσει, κοιτάζει από πάνω, θα βλέπει αυτό, θα βλέπει τους δύο κυλίδρους, θα βλέπει τον άξονα Χ, τον άξονα Ψ, ο άξονα Z θα πήγαινε προς τον παρατηρητή, οπότε θα βλέπει στην ουσία μια τελεία, και θα βλέπει και τα δύο, μη και τα L2 και τα L4, τα μη και L1 και L3 δεν θα τα βλέπει, γιατί θα ήταν κάθετα στο βλέμμα του παρατηρητή. Λοιπόν, οπότε για να κάνουμε τη γεωμετρική ερμηνεία, θεωρούμε σε πρώτη φάση ότι έχουμε μια τυχεία περιστροφής στη γωνία θ1, οπότε αν θέλετε να το κάνετε, οπότε θεωρούμε ότι θα είχαμε σε πρώτη φάση αυτό, δηλαδή μόνο η θ1 έχει γυρίσει κατά κάποιες μοίρες, δεν μας ενδιαφέρει πόσες. Οπότε πλέον η κάτωψη θα γινόταν έτσι. Εδώ πέρα θα ήταν η γωνία περιστροφής η θ1 και θα έπρεπε βέβαια να βάλουμε και τη θ2 στο παιχνίδι, οπότε θεωρούμε ότι μετά από αυτό το στιγμιότυπο ότι ενεργοποιείται και η δεύτερη άρθρος, η θ2, οπότε θεωρούμε ότι πάει ενδεικτικά σε μια τέτοια κατάσταση. Οπότε η τελική κάτωψη στην οποία θα δουλεύαμε θα ήταν αυτή εδώ πέρα. Παραβάλλει να κάνουμε τους υπολογισμούς με γεωμετρικό τρόπο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα βέβαια πλέον τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο ορθόγωνιο τρίγωνο που είχαμε, αυτός είναι ο άξονας Χ, στα προηγούμενα παραδείγματα, γιατί έχουμε δύο περιστροφικές αρθρώσεις, οπότε αυτές μας δυσκολεύουν. Οπότε εδώ πέρα εμείς τι θέλουμε να βρούμε, θέλουμε να βρούμε το Χ, το Χ δηλαδή να πάρω προβολή. Αυτό εδώ πέρα το μήκος είναι το Ψ. Οπότε θέλουμε να υπολογίσουμε πόσο είναι αυτό το Ψ συναρτήσει των δύο γωνιών. Θ1 είναι αυτή. Θ2 είναι αυτή εδώ πέρα η γωνία. Σας δίνω, δεν θα το κάνω, θα σας δίνω τη διαδικασία. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα δυσκολεύουν τα πραγματάκια. Και θέλω να υπολογίσουμε και αυτό εδώ πέρα το μήκος. Όλο αυτό εδώ το μήκος. Όλο αυτό εδώ πέρα το μήκος. Όλο αυτό εδώ πέρα το μήκος είναι το Χ. Και να τα βρούμε συναρτήσεις στον θ1, θ2, ψ1, συγγνώμη και το χ και το ψ, να τα βρούμε συναρτήσεις στον θ1, θ2. Οπότε εδώ πέρα θέλει λιγάκι φαντασία, γιατί δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο τρίγωνο που θα πρέπει να δουλέψουμε, οπότε δεν είναι και τόσο προφανές τι πρέπει να κάνω. Εντάξει. Αυτό που θα κάνουμε είναι να τραβήξουμε, θα το λέω ποιοτικά, αυτό εδώ πέρα, οπότε εδώ πέρα δημιουργούμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Οπότε το Χ θα είναι το μήκος από εδώ μέχρι εδώ, το οποίο μπορούμε να το βρούμε, είναι L2 cos θ1, οπότε το Χ θα είναι L2 επί cos θ1, γιατί είναι η προσκύμενη πλευρά σε αυτό το τρίγωνο. Στο τρίγωνο είναι αυτό εδώ πέρα, έτσι που σχηματίζει το L2, αυτό εδώ πέρα το τρίγωνο που μιλάμε, το ορθογώνιο, αυτό εδώ πέρα, συν, οπότε το Χ είναι αυτό το μήκος, συν αυτό εδώ πέρα το μήκος. Αυτό το μήκος είναι, φέρνω εδώ μια παράλληλη, οπότε σχηματίζεται εδώ πέρα πάνω ένα ορθογώνιο τρίγωνο και αυτή εδώ πέρα η γωνία είναι θ1, οπότε τέλος πάντων να κάνουμε, θα δούμε ότι είναι L4 cos θ1 συν θ2. Δηλαδή αυτή εδώ πέρα η γωνία στο δεύτερο ορθογώνιο τρίγωνο, το δεύτερο ορθογώνιο τρίγωνο είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό σας το δείχνει δεικτικά, έτσι, δεν θα υπάρχει στο διαγωνισμό κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ορθογώνιο τρίγωνο. Θέλω να βρούμε αυτή εδώ πέρα την πλευρά πόσο είναι. Η υποτίμηση είναι L4, η γωνία εδώ πέρα συνολικά είναι το άθροισμα των δύο γωνιών και βγαίνει αυτό εδώ πέρα. Για το ψ αντίστοιχα είναι οι ίδιες εκφράσεις με ημίτρονο. Δηλαδή, αν κάναμε παρόμοια διαδικασία, θα βρίσκαμε αυτό εδώ πέρα. Οπότε εδώ πέρα βλέπετε ότι εντάξει, τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν. Εντάξει, παιδιά. Οπότε θέλω να πω ότι εδώ πέρα θα βόλευε, αν στο διαγώνισμα πέσει κάτι τέτοιο, να πάμε με τον τρόπο που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Με τον κλασικό τρόπο, με τον πινακάκι εκεί πέρα. Οπότε αυτός είναι ένα straightforward τρόπος για να επιλύσουμε. Αν δεν έχουμε εμπειρία και δεν μπορούμε να δούμε, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει σε αυτό το
διάγραμμα με γεωμετρικό τρόπο, δηλαδή να πάμε να δώσουμε μια γεωμετρική λύση με τον υπολογισμό του ΧΚΨ. Και ύστερα να παραγωγήσω και να κάνω ό,τι κάναμε στα προηγούμενα παραδείγματα.